Αρχικά το μακρινό 1997 που είχα μια διένεξη με τον Ολυμπιακό και είχα πάει στην Πολώνια. Με είχε καλέσει σε ένα ενδιάμεσο συγχωρεμένος ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος στο σπίτι του και μου είχε κάνει μια τετραπλάσια προσφορά από οποιαποδήποτε είχα, ή από την Κίντερ Μπολόνια, από τον Ολυμπιακό ή από την Team System Μπολόνια τότε, να πάω στον Παναθηναϊκό. Του είπα: Πρόεδρε, δεν γίνεται αυτό, δεν έφυγα, δεν είναι αυτό το θέμα με τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να πάω στον Παναθηναϊκό. Και έληξε εκεί, μου είπε: Το εκτιμάω πολύ αυτό που μου λες, παρά τη μεγάλη οικονομική προσφορά που σου κάνω, και το σέβομαι. Η δεύτερη απόπειρα ήταν κάποια στιγμή τον βρήκα σε ένα νησί και κάναμε χιούμορ και μου λέει: Εσένα θα σε φέρω στο Παναθηναϊκό γιατί σε γουστάρω και το ένα τ' άλλο. Και του λέω: Πρόεδρε, θα φάμε ξύλο από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Και εγώ σε σέβομαι, όλος ο χώρος σέβεται τους αδελφούς Γιαννακόπουλους, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα είναι ή ποια ομάδα υποστηρίζει. Το τελειωτικό ήταν η πράξη τελικά να πάω στον Παναθηναϊκό μετά από δύο αρνήσεις. Ήτανε την περίοδο, είχα φύγει το 2002 από τον Ολυμπιακό και επειδή είχα ένα οικογενειακό πρόβλημα, ασθένεια του πατέρα μου, επέλεξα να μην πάω στην Ταουγκρές που είχα προτάσει στο εξωτερικό και να πάω ένα χρόνο στο Μακεδονικό για να είμαι κοντά στο πατρικό μου. Μετά τον Μακεδονικό λοιπόν, μια μέρα δίνω ραντεβού με τον μάνατζέρ μου να συζητήσουμε τι μέλη γενέστε. Οι μάνατζερ έχουν ένα κόλπο, είχαν ένα κόλπο, να το έχουν και υπόψη τους οι παίχτες. Όταν κλείνουν ένα ραντεβού, κανονίζουν κάποιος να πάρει τηλέφωνο τη στιγμή που θα είσαι στο ραντεβού. Οπότε εγώ πήγα 12 ώρα, ας πούμε, στο μάνατζερ μου, ήμουνα με βερμούδα, τελείως χαλαρός, με ένα φανελάκι πολύ απλός. Οι εφημερίδες του Ολυμπιακού δεν υπήρχαν social media ακόμα. Οι εφημερίδες του Ολυμπιακού γράφανε ότι επιστρέφω στον Ολυμπιακό, αλλά μόνο οι εφημερίδες, δεν υπήρχε πρόταση. Και κάτσα στο μάνατζερ μου 12 ώρα. Κατά τις 12 και 10 χτυπάει τηλέφωνο, 12 και 4 χτυπάει τηλέφωνο και είναι ο Θανάσης Γιαννακόπουλος στο γραφείο του μάνατζερ μου. Ο οποίος όλος τυχαίως πήρε για να του πει για ένα άλλο θέμα και του είπε κάτι για το συμβόλαιο του Καλαϊτζή, αν θυμάμαι καλά. Και του λέει ο μάνατζερ μου: Α, πρόεδρε, έχω και τον Παπα-Νικολά εδώ, να του πεις μια καλημέρα. Του λέω: Τι κάνεις. Λέει: Μια καλημέρα πες. Λέω: Γεια σας, πρόεδρε, μου λέει: Σε περιμένουμε στη Βιανέξ ή θα έρθει στην οικογένειά μας ή το ένα τ' άλλο. Παγωτό εγώ, ήμουνα με την βερμούδα, με τέτοιο, ξεκίνησε για το μάνατζερ μου. Λοιπόν, κλείνω, του λέω: Είχα αρχίσει η κοκκίνιζα, λέω: Τι κάνω, λέω: Τι κάνεις, ρε, του λέω. Μου λέει: Έλα, πάμε να πεις μια καλημέρα. Λέει: Για να φύγεις, είναι ντροπή, σε κάλεσαν. Μου λέει: Είναι ντροπή να μην πεις μια καλημέρα στους ανθρώπους, σε κάλεσαν στη Διανέξ. Λέει: Και θα πω μια καλημέρα και θα φύγεις. Του λέω: Μέχρι εκεί, έτσι, το ξεκαθαρίζω. Μου λέει: Ναι, μέχρι εκεί. Μπαίνω στη Διανέξ, είναι ο Παύλος και ο Θανάσης και είχαν έτοιμα συμβόλαια για τα πάντα. Εγώ ήμουν με την βερμούδα και φανελάκι για το μάνατζερ ξεκίνησα. Του λέω: Ρε Τάσο, τι γίνεται εδώ. Μου λέει: Έλα ρε, αφού δεν σε θέλουν οι άλλοι, πήγαινε στον Παναθηναϊκό εδώ που σε θέλουν. Λέει: Λέω, τι δεν με θέλουν. Ρε. Ήρθα για ραντεβού στο γραφείο σου, Σαμπελόκηπος, και βρεθήκαμε στη Διανέξη και έχετε και έτοιμα και συμβόλαια. Και μου λέει: Του λέω: Εδώ γράφουν οι εφημερίδες ότι επιστρέφουν στον Ολυμπιακό. Μου λέει: Εφημερίδες το γράφουν, σε θέλει ο Ολυμπιακός. Του λέω: Πάρε τώρα γρήγορα τηλέφωνο τον υπεύθυνο που ήταν τότε στον Ολυμπιακό. Πήραν τον υπεύθυνο του Ολυμπιακού και λέει: Είμαστε εδώ με τον Παπα-Νικολάου. Πήρα μανατζέρ μου. Είμαστε εδώ με τον Παπα-Νικολάου στην Βιανέξ. Θα του κάνετε κάποια πρόταση. Λέει: Δεν είμαστε έτοιμοι, ας πάει εκεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ ζητάω τρεις μέρες. Εκεί λοιπόν μου λέει ο μανατζέρ μου: Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Μου λέει: Αν φύγεις από εδώ χωρίς να υπογράψεις, είναι μεγάλη ντροπή για εκείνους. Θα προσβληθούν πάρα πολύ και το ξεχνάς. Και ο Ολυμπιακός δεν σε θέλει και θα μείνει στον αέρα. Εγώ μου λέει: Σαν μανατζέρ, οφείλω να σε ενημερώσω. Υπογράφω. Έμενα και στη Βούλα τότε και γύρισα και μου λέει η γυναίκα μου: Ξέρεις, δεν περίμενα με δει χαρούμενο εκείνη τη στιγμή. Υπογράφω και του λέω: Δώστε μου 2-3 μέρες τουλάχιστον να αλλάξω τηλέφωνο. Γιατί είχα παίξει 7 χρόνια στον Ολυμπιακό, αυτά δεν είναι εύκολα, δεν ήταν εύκολες καταστάσεις. Και γύρισα έτσι κάπως και μου λέει η γυναίκα μου: Καλά, δεν είσαι χαρούμενος που υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Του λέω: Δεν, εγώ για καφέ πήγα. Μετά ξεκίνησε, αφού υποζήτησα 2-3 μέρες, ο Παύλος και ο Θανάσης το διέρευσαν. Ξεκίνησε, δεν πρόλαβα να αλλάξω τηλέφωνο. Γινόταν ένας χαμός. Και ξαφνικά ξεκινάει μετά μια. Όπως γίνεται συνήθως όταν κάνεις μεταπίδηση τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ιάρη, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Άρη κτλ. Ξεκίνησε μια. Στις εφημερίδες δεν υπήρχαν social media ευτυχώς τότε. Και ξεκίνησα ότι έφυγε για τα λεφτά, μας πούλησε, έκανε, έδειξε.
Έμεινα πολύ ευχαριστημένο στη συνέχεια από όλη μου την πορεία στο Παναθηναϊκό. Ήταν πραγματικά οικογένεια, όπως το λέγανε οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι. Όλο το κλίμα σε καλές εποχές με τον Ομπράντοβιτς να έχει τα κλειδιά της ομάδας. Πέρασα υπέροχα, αλλά μέχρι τότε δεν είχε πάει ποτέ ο νους μου ότι θα αλλάξω αυτό, θα κάνω αυτή την αλλαγή στρατοπέδου. Και το είχα πει κιόλας παλιότερα. Οπότε από εκεί και πέρα είπα κιόλας μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην ξαναπείς, γιατί βλέπεις πότε φέρνει συνθήκες. Αλλά παρόλα αυτά περιέγραψα τον τρόπο της μεταγραφής. Συνήθως για να ξέρει ο κόσμος, όταν μεταπηδάει κάποιος από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό ή από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο, παρότι θα ακουστεί ότι είναι για οικονομικούς λόγους, δεν είναι οικονομικοί λόγοι, γιατί και οι δύο ομάδες αυτές έχουν περίπου διαχρονικά τις ίδιες δυνατότητες όσο έχουν κάποιους ανθρώπους δυνατούς στη διοίκησή τους. Απλά έτσι ξεκινάει μετά το ότι έφυγε για τα λεφτά. Φεύγουν για άλλους λόγους από τις ομάδες. Σπανίως για τα λεφτά. Και αυτό φάνηκε και σε μένα, γιατί μετά τον Παναθηναϊκό, επειδή ήθελα να παίζω περισσότερο, απέριψα 2 χρόνια πρόταση του Παναθηναϊκού και πήγα στην ΑΕΚ, όπου έπαιξα φιλανθρωπικά άλλα 2 χρόνια. Σχεδόν φιλανθρωπικά. Και απορρίπτοντας πολύ μεγάλο συμβόλαιο που μου προσέφερε, επειδή είχα παίξει καλά στον 5ο τελικό το 2007. Και έτσι έγινε η μεταγραφή. Αλλά τώρα πού να βγεις και να το πεις αυτό? Όλοι βγάζουν ένα συμπέρασμα, ξέρεις, κοιτάνε το χρώμα. Πέρασα φανταστικά στο Παναθηναϊκό, έκανα φίλους, ήταν όλα ωραία. Αλλά ποτέ δεν το είχα σκεφτεί ότι θα κάνω αυτή την αλλαγή στρατοπέδου.